ξεκινάμε με εκλεκτές καλεσμένες και φίλες πάνω απ' όλα εδώ στο μεταξύ μας. Είναι γνώριμα πρόσωπα τα δύο από τα τρία, τα βλέπετε ήδη στο πλάνο. Στέλλα Κατσαρού, Λένα Σοκορέλη και Λόρα Φκιόλα. Ή αλλιώς θεατρική ομάδα αυτού και βγαίνω, εγώ θα πω. Καλησπέρα και στις τρεις. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Εγώ ευχαριστώ. Το έχω πει, η εκπομπή είναι ανοιχτή πάντα, ό,τι χρειάζεστε θα είμαστε εδώ. Και ιδιαίτερα όταν έχουμε ωραία νέα να πούμε, μιας και σαν ομάδα, σαν αυτού και βγαίνω, θα συμμετάσχετε στο πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραμυθιού στην Αθήνα. Σωστά, Στέλλα? Σωστά. Η ομάδα θα πάει στο πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραμυθιού, στο Θέατρο Παραμυθίας Αλπέρτο Τσοπανάκη. Όλο αυτό γίνεται για καλό σκοπό, έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Βοηθάμε ιδρύματα που φιλοξενούν και νοσηλεύουν παιδιά κυρίως που δεν έχουν πρόσβαση στο θέατρο. Θα συμμετέχουν 100 ομάδες. 100 ομάδες από Ελλάδα, από Κύπρο, από Ρουμανία. Είναι πολύ ωραίος θεσμός. Είναι ο δεύτερος κύκλος που κάνει, με τίτλο «Η αγάπη ενώνει». Χαίρομαι που έχουμε το βήμα να το πούμε, γιατί θα ήθελα στον επόμενο κύκλο να συμμετέχουν περισσότερες ομάδες από τα Γιάννενα και να βοηθήσουμε περισσότερα ιδρύματα στα Γιάννενα. Το εύχομαι και εγώ. Εμείς επιλέξαμε την Κιβωτό του Κόσμου στην Πογωνιανή Ιωαννίνων. Εκεί θα δοθούν και κάποια χρήματα, ένα μέρος των εσόδων από το θέατρο και από εμάς, από τις παραστάσεις που θα κάνουμε. Έχει κοινωνικό και εθελοντικό χαρακτήρα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε σαν ομάδα. Είναι το πρώτο έτσι μεγάλο βήμα που κάνει Φτού και Βγαίνω εκτός Ιωαννίνων. Στα Γιάννενα έχουμε συμμετάσχει σε πολλά φεστιβάλ, μας έχουν προσκαλέσει, έχουμε κάνει αρκετές παραστάσεις και νιώθουμε πολύ όμορφα γι' αυτό και χαιρόμαστε που έχουμε το βήμα να το πούμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μακάρι να μαζευτούν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, να βοηθήσουμε όχι μόνο την Κιβωτό του Κόσμου και γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι πολλές ομάδες και πολλά παιδιά σίγουρα θα επωφεληθούν και από αυτό. Λένε, από ό,τι ξέρω, δύο παραστάσεις έχετε το Σάββατο 19 Μαΐου, έτσι, μία πρωί, μία απόγευμα. Το έργο είναι η Παραμυθού της Ελλήνης. Είναι βασισμένο στο μόνιμο βιβλίο της Βάγιας Παπαποστόλου, που την ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη χαρά μας, γιατί και το παραμύθι είναι πραγματικά ένα μικρό διαμαντάκι. Σωστό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το έργο που τώρα θα δείξουμε στα παιδιά. Είναι ένα έργο το οποίο πραγματεύεται την μέρα, τη νύχτα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα να περάσει στα παιδιά. Πάρα πολλά μηνύματα για την φοβία τους σχετικά με το σκοτάδι, για την διαφορετικότητα, για μηνύματα για τη φύση. Και θέλουμε να το προωθήσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Λόρα, θα ήθελα έτσι και να μας πεις εσύ 2-3 πράγματα για αυτές τις επερχόμενες παραστάσεις, για αυτή την συμμετοχή. Ποια είναι τα συναισθήματά σου, δηλαδή? Λοιπόν, τα συναισθήματά μου είναι πολλά και ωραία. Είναι ένα υπέροχο παραμύθι, το οποίο έχουμε την τιμή, όπως είπε και η Λένα, να το παρουσιάσουμε μπροστά σε κόσμο. Τα συναισθήματά μου είναι υπέροχα. Ανυπομονώ να έρθει εκείνη η μέρα, το Σάββατο, να δούμε πώς θα πάει και να δούμε κιόλας, να μαζευτούν κιόλας, να έχουμε πολύ κόσμο, για να έχουμε πολλά έσοδα, για να πάνε κιόλας στο ίδρυμα που έχουμε επιλέξει στην Κιβωτό του Κόσμου. Και βέβαια, Στέλλα, τελείως διαφορετικό πράγμα ένα θεατρικό έργο που απευθύνεται σε παιδιά, έτσι? Εντελώς διαφορετικό, και μάλιστα αυτό που κάνει Φτού και Βγαίνω, Χριστόφορο, δεν είναι μόνο το παιδικό θέατρο. Η Φτού και Βγαίνω ασχολείται κυρίως με το διαδραστικό παιδικό θέατρο. Σκοπός μας είναι να συμμετέχουν τα παιδιά, να δουν το θέατρο από τη μεριά του ηθοποιού. Το καταφέρουμε πολύ καλά με το θεατρικό παιχνίδι. Έχουμε στις παραστάσεις μας με την αισθησιοκινητική, με τη μουσικοκινητική. Τα παιδιά εύκολα μπορούν να μπουν στη φαντασία του παραμυθιού, να εισχωρήσουν μέσα και να έχουμε εμείς μία παράσταση και να την κάνουν διπλάσια. Είναι απίστευτο πόσο ανάγκη των παιδιών είναι το παραμύθι. Και εκτός από αυτό, θέλω να πω ότι είναι αναγκαίο καλό το παραμύθι για την παιδική ηλικία, το θέατρο, το παιδικό θέατρο, για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, για την ένταξη στην κοινωνία. Είναι σημαντικό. Πολύ σωστά, και διαμορφώνεται και ένα αισθητήριο, κακά τα ψέματα, για τους μελλοντικούς ενήλικες που θα πηγαίνουν και στο θέατρο. Έτσι, νομίζω αυτή η διαδραστικότητα που κάνετε, γιατί λένε, είχαμε πει παλαιότερα και εδώ στο μεταξύ μας για μια άλλη δουλειά σας, βοηθάει πολύ και τα παιδιά στο να καταλάβουν και το νόημα του θεάτρου και της τέχνης ευρύτερα. Ακριβώς, ακριβώς.
Και είναι το κύριο μέλημά μας, σαν αυτού και βγαίνω, να βάλουμε τα παιδιά σε αυτή τη θέση, έτσι ώστε να διευρύνουν τη φαντασία τους, να γίνουν όσο πιο δημιουργικότερα μπορούν, να συμμετέχουν και να πάρουν όλη αυτή τη μαγεία που παίρνουμε κι εμείς όταν παίζουμε. Σωστά. Είναι μαγικό τώρα να βλέπεις ένα παιδάκι να μεταμορφώνεται στο δευτερόλεπτο και να γίνεται ένας υπότης ή οτιδήποτε άλλο που έχουμε σε μια παράσταση. Και βέβαια είναι και πολύ εύκολο για τα παιδιά να συμμετέχουν. Ναι. Είναι απλά παίζουν, είναι απλά ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Και νομίζω ότι όλο αυτό δίνει πολλά και σε εσάς, έτσι. Αλληλεπίδραση με τα παιδάκια και όλη αυτή η δημιουργικότητα και φαντασία που έχουν στην παιδική ηλικία. Παίζουμε και εμείς με τα παιδιά. Γινόμαστε παιδιά και παίζουμε. Ήταν βασικό, δηλαδή ένα κομμάτι το οποίο μας ένωσε σαν πρώτα ιδρυτικά μέλη του συλλόγου της του Κεβιένου που δημιουργήσαμε αυτή την ομάδα. Καταρχήν είμαστε μητέρες και οι τρεις. Η ανάγκη αυτή στο να προσφέρουμε στα παιδιά ό,τι καλύτερο, τη χαρά, το παιχνίδι, μας έκανε να σκεφτούμε όλο αυτό και βέβαια να ευχαριστήσουμε και όλα τα μέλη της ομάδας που υποστηρίζουν και κινούνται στην ίδια λογική με εμάς. Το θέατρο, το διαδραστικό, προσφέρει εντελώς διαφορετικά πράγματα στα παιδιά. Θέλουμε να το εντάξουμε στην καθημερινότητα των παιδιών, κάπως να γίνει αυτό και να ενταχθεί μέσα στα σχολεία, μέσα στους παιδικούς σταθμούς, σε καθημερινή βάση τα παιδιά να μπορούν να βλέπουν άλλα πράγματα. Mm-hmm. Και πραγματικά απελευθερώνονται. Ναι. Mm-hmm. Σαφέστατα, νομίζω ότι η αγωγή αυτή λείπει κιόλας ενδεχομένως και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και γενικότερα από το... Ναι. Από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, τα λέω πολλές φορές. Μην ανοίγουμε τώρα αυτή την κουβέντα. Δυστυχώς έτσι είναι. Νομίζω ότι η καλλιτεχνική παιδεία κάπου χωλαίνει. Και κάπου το χάνουμε. Και τα παιδιά, ξέρεις, είναι πολύ αυστηροί κριτές. Δεν θα συμμετάσχουν με το γεια σας. Πρέπει να τα πείσεις, πρέπει να τα φέρεις κοντά. Θέλει δουλειά το παιδικό θέατρο. Σωστά. Και νομίζω ότι καταλαβαίνουν και την αλήθεια και την αλήθεια των προθέσεων. Ναι. Όταν αυτός που τους προσφέρει κάτι το κάνει όντως επειδή το αγαπάει και με μεράκι και είναι όντως καλή δουλειά, θα το αγκαλιάσουν και θα συμμετάσχουν. Αν δεν τους αρέσει, πολύ απλά θα πούνε, ξέρω εγώ, μαμά βαρέθηκα ή... Ναι, πολύ εύκολα. Τι βλακίες είναι αυτές, ας πούμε. Πολύ εύκολα. Ναι, 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 ναι. Πολύ εύκολα. Είναι γεγονός. Και βέβαια, Λένα, να πούμε ότι αυτή η παράσταση και αυτή η συμμετοχή στο πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ, είπαμε την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο είναι, 19 Μαΐου, δεν είναι η μοναδική δράση. Οπότε να πιαστώ και να πούμε κάποια πράγματα για την ομάδα, θέλω γενικότερα για τη Φτού και Βιέννο. Με τη Φτού και Βιέννο κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Γενικώς θέλουμε να προσφέρουμε, μας ενδιαφέρει να κάνουμε ένα κοινωνικό έργο. Όπως είπε και η Στέλλα πριν, θέλουμε να προσφέρουμε σε παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στο θέατρο. Οπότε πηγαίνουμε εμείς αυτά, είτε την οικονομική είτε οποιαδήποτε άλλη έτσι, ικανότητα να έρθουν σε εμάς. Μας ενδιαφέρει αυτός ο εθελοντισμός. Θέλουμε να κινούμαστε έτσι, σε αυτό το πλαίσιο. Και γι' αυτό συμμετείχαμε και στο φεστιβάλ στην ΕΨΕΠ, την ημέρα ψυχικής υγείας. Και κάνουμε και τις παραστάσεις μας στην Κιβωτό του Κόσμου. Γενικά θέλουμε να απευθυνόμαστε στα παιδιά τα οποία δεν έχουν πρόσβαση στο θέατρο. Είναι ένα αγαθό το οποίο είναι για όλους. Σαφέστατα και ο καθένας ενδεχομένως να μπορεί να βοηθήσει, Στέλλα. Γιατί ξέρω, υπάρχει και στο σελίδα, υπάρχει και σελίδα στο Facebook. Βέβαια. Που μπορεί να ενημερωθεί. Βέβαια, είμαστε ανοιχτοί σε όσους θέλουν να γίνουν μέλη, να προσφέρουν στη Φτού και Βιέννο. Γιατί όχι να ενταχθούν και όλα στην ομάδα του θεάτρου. Σωστό. Και γενικά ο στόχος και ο σκοπός είναι αυτός, εθελοντικός και κοινωνικός. Οπότε, Λόρα, νομίζω έχουμε τη σελίδα στο Facebook που είναι Φτού και Βιέννο. Και έχουμε και στο Facebook που έχουμε το Φτού και Βιέννο. Επίσης και Facebook και αυτά, εντάξει, τα βρίσκετε νομίζω με μια αναζήτηση. Βρείτε και τηλέφωνα και όλα. Είναι εύκολα και τηλέφωνα και τα λοιπά. Να ανοίξω... Ναι, βέβαια. Θα ήθελα να πω για την παράσταση, τη συγκεκριμένη παράσταση για την παραμυθού της Ελλήνης, ότι κινείται σε πολύ ωραίους δρόμους, γιατί έχουμε μουσική στη σκηνή. Θα έχουμε μια κοπέλα που θα παίζει πιάνο. Θα έχει έντονο χορό, γενικώς έντονη κίνηση. Και είναι κάτι ιδιαίτερο που κάνουμε αυτή τη φορά που έχουμε έτσι και τη μουσική ζωντανά στη σκηνή. Και πιστεύω ότι θα το απολαύσουν και τα παιδιά, γιατί εν μέρει και αυτή η παράσταση θα έχει το διαδραστικό στοιχείο. Δεν μπορούμε να το αποβάλουμε τελείως, δεν θέλουμε να το αποβάλουμε τελείως. Τέλεια. Θα τη δούμε και στα Γιάννενα αυτή. Την έχουμε δει. Ευελπιστούμε. Δεν την έχετε δει στα Γιάννενα. Ωραία. Έχει γίνει μια τελείως διαφορετική δουλειά. Ένα χρόνο προετοιμάζεται όλο αυτό. Εγώ ευελπιστώ να τη δούμε και στα Γιάννενα κάπου. Okay. Ναι, γυρίζοντας θα το σκεφτούμε. Να πω λίγο τους συντελεστές. Εννοείται, ήταν ερώτηση αυτό που πριν προσθέσει η Λένα, αυτό θέλω να πω για την παράσταση, για τους συντελεστές κλπ. Οπότε. Τέλεια. Αναλαμβάνετε μόνοι σας. Μ' αρέσει, έχετε εμπειρία πλέον στα μεταξύ μας, οπότε δεν έχω. Έχω ρόλο να φύγω. Λοιπόν, το παραμύθι είναι η παραμυθού της Ελλήνης της Βάγιας Παπαποστόλου. Έχει γίνει διασκευή από τις τρεις μας.
Έχω σκηνοθετήσει εγώ και παίζω εγώ, η Λένα και η Λώρα, η Κατερίνα η Παπουτσή, η Χρύσα η Βασάκου, η Ρέα η Μπούνα και στα πλήκτρα είναι η Ορνέλα Μαρία Μοσχέτα. Τέλεια. Την αφίσα την έχει κάνει Νετεξέλ, τα κοστούμια και τα σκηνικά η Μαρία Μαχά. Και πάμε έτοιμοι, δυναμικοί, μια ομάδα να βοηθήσουμε. Γερή ομάδα. Ακούω, οπότε θα μαγεύσουμε την Αθήνα, μάλλον. Και την Αθήνα. Έχουμε δυνατή γιαννιώτικη αποστολή, όχι αστεία δηλαδή. Και μακάρι να πάει καλά και μακάρι να το δούμε και στην πόλη μας κάπου. Δεν ξέρω, κάποιον χώρο, κάτι να το. Θα το δούμε. Και εμείς το ελπίζουμε. Είμαστε η μόνη ομάδα που πηγαίνει από την Ήπειρο. Δεν υπάρχει καμία άλλη. Γι' αυτό λέω, θα έχουμε δυνατή προσώπηση. Μακάρι, γιατί είπαμε, είναι και για καλό σκοπό και όλοι νομίζω, εντάξει, τώρα η Αθήνα είναι και κοντά από τα Γιάννα, μπορεί κάποιος από τα Γιάννα να έρθει, ένα αυτοκίνητο 4 ώρες είναι. Εννοείται. Κατεβαίνουμε και στηρίζουμε και εμείς την προσπάθεια τη δικιά σας. Να ανοίξω μία μικρή παρένθεση, γιατί δεν μπορώ να μην διερωτήσω για το υπόγειο, Στέλλα. συνεχίζονται οι παραστάσεις κανονικά, έτσι, στο Καμπέριο. Μέχρι τις 16 Μαΐου, 9 και 4, στο Καμπέριο κάθε βράδυ εκτός Δευτέρα. Πηγαίνουμε πολύ καλά. Δυνατά και εκεί με την ομάδα από το Πολυθέατρο, το υπόγειο του Ντοστογεύσκη. Θοδωρής Γκόγκος, Γιάννης Θωμάς και εσύ φυσικά επισκηνής. Γιάννης Θωμάς, Θοδωρής Γκόγκος και εγώ επισκηνής. Ναι, και τέλος στο Καμπέριο, μια πολύ καλή παράσταση, η αλήθεια είναι. Ήρθες, την είδες. Ήρθα, την είδα εγώ στην, πριν μια εβδομάδα. Πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα. Και είναι και ένας διάβλος, όπως είχαμε πει και τότε, με το ΔΠΘ και τις επαγγελματικές ομάδες. Καλώς να γίνει και είναι μια καλή ευκαιρία για όλους να πάμε και θέατρο. Λένα. Έχουμε κι άλλα εκτός από τους κυκλικούς. Εννοείται να σε ρώταγα. Το ξέρεις αυτό ότι θα το αναφερόμουν. Ξέρω για κάτι live. Για πες μας. Ναι, έχω ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό. Κάνω κάποιες live εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές. Το σχήμα είναι συνήθως κιθάρα φωνή. Τα τραγούδια που έχω επιλέξει στο πρόγραμμα είναι ξένου ρεπερτορίου, ξεκινώντας από κλασικά κομμάτια έως και σύγχρονα σε διασκευές. Έχουν πάει πάρα πολύ καλά τα live. Είναι πολύ χαρούμενες στιγμές, δηλαδή μοναδικές εμπειρίες και συνεχίζω και εγώ δυναμικά. Και θα βγει και εκτός Ιωαννίνων, πολύ πιθανό. Ορίστε. για πες, Λένα, τι έχουμε, δηλαδή κάτι προγραμματισμένο ή το βλέπουμε. Το βλέπουμε, μου έχουν πει κάποια πράγματα, θα δούμε τώρα πώς θα κινηθούμε. Γιατί ξέρεις, τρέχουν διάφορα γενικώς πράγματα και με διευτού και βγαίνουν και... Είστε πολύ άσχολοι και καλό είναι αυτό. Ναι, έτσι πρέπει. Καλό. Νομίζω οι άνθρωποι της τέχνης αυτό είναι γενικότερα και του θεάτρου. Τρέχουν από εδώ, από εκεί, μία φορά είναι μετά. Δεν... Σωστό. Είναι αυτό το μικρόβιο που λέγαμε. Δεν σε αφήνει σε ησυχία. Ναι. Λώρα, εσύ κάτι άλλο. Έχουμε κάποιο τραγουδιστικό τίποτα. Εγώ τίποτα. Τώρα που γυρνάει μπάλα δηλαδή. Έχεις αποσυρθεί στην παράσταση αυτή. Δεν έχω παιδιά τίποτα άλλο. Καλό είναι και αυτό. Είναι... υπάρχει μια στοχοθεσία συγκεκριμένη. Κλείνει η παρένθεση με τα υπόλοιπα. Τώρα, Σάββατο και Βιέννο, λοιπόν, έχουμε το Σάββατο 19 Μαΐου τις δύο παραστάσεις στο Θέατρο Παραμυθίας. Στον Κεραμικό είναι, Αλβέρδο Τζοπανάκη. Ωραία. Στα πλαίσια του πρώτου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Παραμυθίου στην Αθήνα. Είναι σε σύμπραξη με το Υπουργείο Πολιτισμού και την ΕΡΤ. Και την ΕΡΤ, ωραία, τέλεια. Είστε μοναδική ομάδα από την Ήπειρο, λοιπόν, και είμαι σίγουρος ότι θα μας κάνετε και περήφανος εδώ σαν περιοχή. Ευχόμαστε. Με ένα υπέροχο παραμύθι, όπως είπαμε, και που έχει και πολλά μηνύματα, και αυτό είναι, νομίζω, εν τέλει, ένα στίχημα. Η τέχνη για τα παιδιά να λέει και κάτι και να τους αφήνει και κάτι. Έτσι. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το τελικό ρεζουμέ που θα βγει από το παραμύθι και που θα αφήσει την ψυχή των παιδιών, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στο παιδικό θέατρο. Mm-hmm. Να φύγουν τα παιδιά κερδισμένα, έχοντας πάρει εικόνες, έτσι, τροφή για σκέψη. Και εμείς αυτό θέλουμε. Αυτό είναι, καλά, αυτός είναι ο στόχος γενικότερα του θεάτρου, όπως μάλλον του παιδικού εννοείται. Φαντάζομαι οπότε έχετε ένα άγχος, γιατί εντάξει, μιλάμε για μια διοργάνωση που είναι ένα φεστιβάλ με απαιτήσεις. Έχουμε άγχος. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, Χριστόφερα, άγχος υπάρχει, αλλά πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε το βήμα για να συνεχίσουμε να κάνουμε πράγματα. Πρέπει να γίνει η αρχή. Εντάξει, όχι, είναι καλό αυτό, η αλήθεια είναι, και μακάρι να έχουμε άνοιγμα, όπως είπαμε, και οι υπόλοιπες ομάδες εδώ στα Γιάννα ή κάτι να γίνει, γιατί να δίνουμε το παρόν σε τέτοια φεστιβάλ, να ακούγεται καλό και για την πόλη δηλαδή. Ναι, σίγουρα. Νομίζω όλο αυτό, και μπράβο σας που το επιχειρείτε και το κάνετε. Λοιπόν, και ας το ρωτήσω εγώ, αν και ξέρω ότι είμαστε αποσιωμένοι για το Σάββατο, κάτι άλλο σαν αυτού και Βιέννα έχουμε μετά. Έχουμε πολλά σαν αυτού και Βιέννα. Ορίστε. Είναι όλα σε αυτιά. Θέλω ειδήσεις. Α, δεν έχουμε. Αυτό που θα σου πω είναι ότι αυτού και Βιέννο, επειδή ασχολείται από το 2013 με το παιδικό θέατρο, έχει μια τεράστια γκάμα παιδικών παραστάσεων.
όπου πραγματικά αν μας αφήσεις ελεύθερους και μας πεις την πλατεία, κάνε, θα είμαστε για μέρες και θα παίζουμε θέατρο. Ευελπιστούμε ότι από του χρόνου Ιφτού και Βιέννο θα αφήσει τη σφραγίδα της λίγο περισσότερο στην Ήπειρο με τα παραμύθια της. Ωραία. Το εύχομαι κι εγώ, γιατί ξέρω τη δουλειά που κάνετε. Το λέω και την άλλη φορά πάλι μαζί, Στέλλα, αλλά το καλό, αν θέλετε, ή το κακό με εμάς που έχουμε μία επαφή με όλους τους καλεσμένους μας, είναι αυτό, επειδή σας ξέρουμε σαν προσωπικότητες και σαν άτομα, ξέρουμε τη δουλειά που κρύβεται, οπότε είμαστε σίγουροι για την επιτυχία πολλές φορές. Το κοινό μπορεί να μην το καταλαβαίνει τόσο πολύ αν δεν σας ξέρει, ενώ προσωπικά, αλλά έτσι είναι. Εγώ λοιπόν ευχηθώ καλή επιτυχία, δεν ξέρω αν έχουμε ξεχάσει κάτι να πούμε. Όχι, έχουμε πει και τους συντελεστές όλα. Εμείς ευχαριστούμε που μας δίνει το βήμα να το πούμε αυτό. Η εκπομπή είναι ανοιχτή, θα τα ξαναπούμε σίγουρα με οποιαδήποτε από εσάς ή κάτι συμβαίνει, είτε σαν αυτό και βγαίνει, είτε μεμονωμένα. Πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Παραμυθιού λοιπόν στην Αθήνα, Σάββατο 19 Μαΐου, δύο παραστάσεις, ήδη και εσάς, με το έργο Παραμυθιού, με το παραμύθι. Το παραμύθι, ναι. Θα πω είστε επανειδήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στέλλα Κατσαρού, Λένα Σακορέλη και Λόρα Φκιόλα ή αλλιώς ομάδα Αυτού και Βιέννο. Και έτσι το λέμε, το ίδιο πράγμα. Είναι η μονάδα, κάνει την ομάδα και η ομάδα έτσι. Την μονάδα.